Προχωρούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να συμπληρώσω με κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να συμπληρώσω, θέτοντάς σας το εξής ερώτημα μετά τα όσα υπόθηκαν και κατατέθηκαν επισήμως στην προηγούμενη εκπομπή, την οποία και παρακαλώ όσοι δεν την είδαν να τη δουν, γιατί πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο και θέτει κάποιες βάσεις. Ναι. Εάν κάποια τάξη ανεξαρτήτως να είναι αμαρτωλή, ανώμαλη, βλαπτική, θλιβερή, ανθρώπινη ή ωραία, πλήττεται ή αδικείται, βανάσως, πρέπει να, όχι να υποστηρίζεται, αλλά να προστατεύεται. Ναι, πρώτος το λέω αυτό. Δεν είμαι υπέρ του Κιάδα, εκεί κάπου στον Ταΐγετο. Και καλώς κάνουν και υπάρχουν οργανισμοί, εταιρείες, σωματεία, νόμοι, σκοτώνονται όλοι. Ποιος ξέρει για ποιους λόγους, γλυφούς, φανερούς, να προστατευτεί το φαινόμενο αυτό. Να επεκταθεί, να ευδοκιμήσει. Να πάρουμε και το εκατομμύριο. Σωματεία που να έχουν κάποια δίκαια και εκείνα της αντιθέτου φοράς. Δηλαδή, αφήστε τους ομοφυλόφιλους, δεν μας αφορούν, αλλά δεν μπορούν να προκαλούν και να προσβάλλουν τη δημόσια εικόνα και τη δημόσια εδώ. Σε λίγο θα επιτρέπεται οι ομοφυλόφιλοι να ξεβρακώνονται στο παγκάκι, αλλά θα απαγορεύεται οι κοπέλες να δείχνουν τα στήθη τους. Διότι οι κοπέλες θα πηγαίνουν για προσβολή της δημοσίας σε εδούς και οι ομοφυλόφιλοι θα προστατεύονται. Εν αναμονή του κολόπεδου. Μάλιστα. Τέτοια σωματεία υπάρχουν λοιπόν. Της υπεράσπισης, της ευπερπίας, της εικόνας, του ανδρός, του ανθρώπου, της κοινωνίας, της δημόσιας εικόνας. Υπάρχουν. Υπάρχουν σωματεία που να λέμε καλή ομοφυλόφιλη, να μας ενοχλούν. Καλός ή κακός υπάρχουν, είναι ένα φαινόμενο. Η φύση έχει πολλά ανώμαλα φαινόμενα. Παλιά τα ξοντώνανε, τώρα υπάρχει μια χαλαρότηση. Εντάξει. Είπε κάποιος σωματείο κατά του προσιλητισμού των ομοφυλόφιλων. Δηλαδή έτσι και τσακώσουμε ομοφυλόφιλο. Να πάει σε ένα πιτσιρικά και αν του πει θα σου δώσω 100 ευρώ ή θα σε διορίζω στην εκπομπή μου να μπορείς να γίνεις star της TV, αλλά έλα καταδότε στα κρεβάτια μας. Υπάρχει τέτοιος νόμος της απαγορεύσεως του προσιλητισμού, της εξαγοράς, της εκπόρνευσης, του δέλεα, του δολώματος. Καμία δουλειά. Η πολιτεία σιγή. Στο απειρόβλητο. Παζαρέματα, εξαγορές, πιέσεις, εκβιασμοί, δέλεα, ψησίματα, 16άρδες, 17άρδες, επιτρέπονται. Ή τουλάχιστον δεν απαγορεύονται. Ή τουλάχιστον δεν έγινε κάποιος φορέας της άλλης πλευράς. Ό,τι έγινε είναι για να υποστηρίξουν τους ομοφυλόφιλους. Και καλά κάνουν. Αφού μπορούν οι άνθρωποι και αν νομίζουν ότι έχουν κάποια δίκαια και ότι μπορούν να τα περάσουν αυτά τα δίκαια στη δικαιοσύνη, πάντως στην τηλεόραση θα περνάνε. Δηλαδή στην πλήση εγκεφάλου των λαών, που τους κάνουν λαό-λαό σιγά-σιγά συνενετικούς, αυτό είναι το πρόγραμμά τους, περνάνε. Άλλα σωματεία υπεράσπισης, άμυνας των κοινωνιών εναντίον της όποιας παρεκτροπής παράνομης. Αμοφυλόφιλοι είναι άγιοι, δεν κάνουν παρεκτροπές. Α, δεν κάνουν. Δεν δελεάζουν, δεν ψήνουν. Στην πορεία τους ο κάθε ομοφυλόφιλος δεν έχει και 10 παιδιά που δεν θα ήταν ομοφυλόφιλα αν δεν τους είχαν προσεγγίσει και καταλήλως προσιλητήσει, δελεάσει κλπ. Δεν υπάρχουν. Ποτέ. Υπάρχουν. Μίλησε κανένας, έλαβε μέτρα κανένας, μίλησε για την εκδοχή, να κάτσει και να πει ένας, θα είμαστε υπέρ των ομοφυλόφιλων, αυτά και αυτά και αυτά, ναι, έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν μπορείς να τους κυνηγήσεις, δεν μπορείς να τους βιάζεις, να τους σκοτώνεις, να τους βιοπραγείς, μάλιστα. Αλλά
και η άλλη πλευρά πρέπει να είναι σοβαροί, να είναι σιγανοί, να κοιτάνε τη ζωή τους κλειστή, δεν είναι για έκθεση προς τα έξω, και ουέ και αλίμονο αν υπάρξουν το παιδί κάποιο, υπάρξει συμβάν για το παιδί κάποιο. Αλίμονο τους. Υπόθηκε. Όχι. Αυτό το η μονόπλευρη σιγή και η μονόπλευρη προστασία, κυρία δημοσιογράφος και κύριοι άλλοι δεκάδες δημοσιογράφοι, την άλλη πλευρά τη δείξετε, γιατί ένας δημοσιογράφος που σέβεται τον εαυτό του, αυτοί δεν σέβονται, γιατί είναι αληπτήριοι όλοι. Είναι εδώ τι, είναι διορισμένοι με τηλεφώνημα. Αν ήταν όμως κοινωνικοί αγωνιστές και δημοσιογράφοι με ούμπαλα, θα λέγανε, άκουστε, θα βγαίνουμε έξω, θα λέμε τα τάδε υπέρ αυτών, δεν τα πιστεύουμε, διότι είναι δίκαιο να τα πούμε. Θα λέμε και τα αντίθετα όμως, τα άλλα δέκα, τα άλλα τόσα αντίθετα. Και ο λαός θα ενημερώνεται, θα πειρακτώνεται, θα ενεργοποιείται και θα αποφασίζει. Όχι, μόνο υπέρ. Μεγάλη ημερομηνία, χρονολογία της ιστορίας της ανθρωπότητας, ο θάνατος του Μιχάλη Ασλάνη. 28, γράψε το ίδιο, δεν θα είσαι κυκλοπαιδικά μορφωμένοι, αν δεν το ξέρετε, 28 Αυγούστου. Ο άνθρωπος αυτοκτόνησε, δεν τυχαίως, μία αδερφή μεγάλη. Όχι πνευματική, είδε και θα το πεις αυτό. Για ένα πνευματικό σπουδαίο άντρα, που εγώ τους σέβομαι και τους βγάζω το καπέλο, Tennessee Williams, Oscar Wilde, Carl Buffy, πολλούς. Πολλούς. Που προσέφεραν έργο. Και το έργο ήταν τεράστιο. Και δεν παίζει ρόλο, δεν μειώνεται με οποιοδήποτε άλλο τους. Οποιοδήποτε άλλο τους τόπο ζωής. Αλλά τον κάνει αυτό κοπούση τώρα, τον κάνει και ιστορικό πρόσωπο. Συγγνώμη, δηλαδή πού βρισκόμαστε αγαπητοί. Δηλαδή τα έχετε διαλύσει, τα έχουμε διαλύσει όλα. Σκοπίμως γίνονται αυτά. Για να γίνουμε ζώα και να δούμε τον Τζοπάνι από πάνω μας να μας μαστιγώνει και να μας ορίζει. Εκεί το πάνε τα βίντεο και οι μισθοφόροι του. Τους οποίους ανέφερα στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι λυπηρά όλα αυτά. Είναι τραγικά. Και να φέρω τραγικά αποτελέσματα. Ο Όσκαρ Ουάιλντ, το επαναλαμβάνω γιατί το έχω ξαναπεί και πει, ίσως να μην είναι κακό αυτό που κάνουμε, αλλά είναι κακό αυτό που καταντάμε. Και είναι εύστοχος ο Ουάιλντ σήμερα. Και για να πάμε σε ένα άλλο ποιητή και να κλείσω το θέμα, το καινούριο που τέθηκε περί ομοφυλόφιλων και όλου του συστήματος πώς ενεργεί, να θυμηθούμε τον Ρίτσο. Με μια μικρή παραλλαγή. Και η ζωή τραβάει την κατηφόρα με σημαία και με σημαίες και με τα μπούρνα. Δηλαδή περί κατηφόρας. Μεγάλης πρόκειται αγαπητοί φίλοι. Να δούμε σε ένα άλλο προσφυλάσσει σε πολλούς θέμα που έγινε οξύτερες μέρες αυτές για τα ζώα. Για να δούμε πόση βλακεία, πόση περιορισμένη αντίληψη, πόσο μονομέρεια και επίδερα κατά τα γνωστά και σκόπιμα ενημέρωση έχουμε. Ένας ηλίθι κάτι σε κάποια επαρχία σκότωσε ένα σκύλο. Αυτό θέλει ξύλο. Το χτύπησε το σκυλάκι με μια καρέκα και το σκότωσε. Κάποιοι άλλοι βάζουν φόλες σε σκυλιά και τα σκοτώνουν. Θέλουν και αυτοί ξύλο. Και είναι παράνομοι. Και καλά κάνουν και τους δικάζουν. Κάποιος άλλος, πέραν τον πόσο βασανίζουν σκυλιά και ζώα κλπ, κάποιος άλλος έδεσε μια πέτρα στο λαιμό του σκυλιού και το πέταξε θάλασσα ώστε να μην σωθεί κολυμπώντας, αλλά απεγνωσμένα και απεργισμένα να πνιγεί. Απαράδεκτα φαινόμενα ενός σκληρού κόσμου, ενός απαράδεκτου κόσμου, ενός κόσμου χωρίς παιδεία που κάποιοι τον κάνανε έτσι, γιατί ο κόσμος αυτός δεν γεννήθηκε έτσι. Κάποιοι τον παρήγαγαν έτσι. Όμως, γιατί υπάρχουν πάντα στην εκπομπή ετούτη και πολλά όμως, για να δούμε την υποκρισία μας, το μέγεθος της μονομέρειάς μας και την έλλειψη τετραγωνικής και πλατιάς σκέψης. Σκοτώνται λοιπόν οι ζώοφυλοι,
ένα σωρό ζωοφιλικές οργανώσεις, γιατί το σκυλάκι το βασάνισαν, γιατί πεινούσε, γιατί το βαντεμένο, γιατί το είχα βάλει νερό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο πνίγηκε, το άλλο το χτύπησαν, το άλλο το τραυμάτισαν, τα άλλα τα αφήναν σύρτα στους δρόμους, μάλιστα, όλα αυτά είναι σωστά. Και είμαι υπέρ. Και είμαι εναντίον της κρεοφαγίας. Όμως, σημειώστε κάτι που δεν σημειώνεται από κανέναν. Αυτά όλα είναι μία πλευρά. Και είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιέγραψα και τα περιγράφουν τα μέσα και χειρότερα. Να μιλήσουμε όμως κάποια στιγμή για την άλλη πλευρά. Όταν τα σκυλιά γαυγίζουν κατά έναν τρόπο τέτοιων δισιμπέλ, τέτοιων θορύβων, που είναι η ζωή μας ζούγκλα. Είναι παράνομη, απολύτιστη, απαράδεκτη, βασανιστική, εφιαλτική. Εκεί έγινε κάποιο σωματείο υποστήριξης των ανθρώπων που υποφέρουν από τη συνεχή κραυγή, γάβγισμα, χορύπαση των σκύλων. Φιλιά. Αυτό δεν ενόχλησε και αντιστοίχως και αντιθέτως κανέναν, ούτε τον πολιτισμό, ούτε τον νόμο, ούτε τη δυστυχία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι βασανίζονται. Περνάνε βασανιστήρια μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Έχει μιλιά. Αυτό δεν ενοχλεί. Δεν πειράζει. Α, δεν πειράζει. Το ότι κοπρίζει το σκυλιά από όλο και κοιτά, αν είσαι λίγο ανέμελος και τα πατήσει και βρωμήσει και βρωμήσει και το παραπέρα με το δρόμο και το σπίτι σου και το αυτοκίνητό σου και τα πάντα. Γι' αυτό έγινε κάποιο σωματείο. Υπεράσπιση τη καθαριότητα εναντίον των σκυλιών. Μία φορά ήμουν σε ένα ποδήλατο. Που πήγαινα κάπου περίπου βόλτα. Οπότε με παίρνει από πίσω ένα σκύλο, μου ορμάει, μου ρίχνει μία δαγωνιά στο αστράγαλο. Τα καλά καθούμενα. Ούτε το προκάλεσε το σπίτι του. Μπήκα σε δημόσιο δρόμο ήμουν. Και έτρεχα σε γιατρού, σε λυσιατρία, σε εξετάσει. Πλήρωσα ένα κάρο λεφτά και πέρασα έτσι τρει μήνε τη ζωή μου. Πέραν των όσων ξόδευσα για να γλιτώσω αυτή την ταλαιπωρία. Σωματείο υπεράσπισης του ανθρώπου εναντίον του σκύλου υπάρχει. Λοιπόν, η τη σωματεία υπέρ των σκύλων, υπέρ της αδικίας, υπέρ της βίας, υπάρχει σωματεία και καλά κάνω. Και θα ήθελα να γραφτώ και εγώ σε ένα σωματείο τέτοιο. Από τα άλλα σωματεία τα αντίθετα υπάρχουν και κυρίως κατά του θορύβου. Περνάς από κάπου σωμάνος ο πρόσκυλος, βαρβαρόφωνος και σου έχει την λιποθυμία. Δηλαδή ένας καρδιακός μπορεί να πέσει και κάτω. Εκεί υπάρχει νόμος. Δηλαδή νόμος προστασίας για τα σκυλάκια υπάρχει. Για τους ανθρώπους δεν υπάρχει. Έβαλα προχθές ότι τα κουτοπουλάδικα, αυτά τα ορθονιευθοτροφία, γυράνε εκατοντάδες ζωές, οι οποίες ζουν οι ζωές αυτές 39 μέρες και δεν έχουν δικαίωμα να βγουν στη ζωή, είναι σε ένα κλουβί μέχρι να φτάσουν τα 2 κιλά ή σχεδόν τα 2 κιλά, οπότε πάνε και τα δίνουν και σφαγιάζονται και πάνε στο σούπερ μάρκετ. Εκεί υπάρχει προσβολή της ζωής, υπάρχει αδικία, υπάρχει βαρβαρότης, υπάρχει βαναυσότης, υπάρχει κτηριωδία, υπάρχει εκμετάλλευση του θείου δώρου, της θείας αξίας που είναι η ζωή. Γι' αυτό μην υπάρχει σωματείο. Για τα πουλερικά. Σωματείο για τα γαϊδούρια που πέφτουν κάτω. Λιπόθυμα από το βάρος που τους βάζει ο χωριάτης για να πάει στην ανηφόρα φορτωμένα. Εκεί δεν είναι βασανισμός, δεν είναι αδικία, δεν είναι απανθρωπιά. Και δεν υπάρχουν τέτοια σωματεία. Είμαστε σε ένα τρελό κόσμο, αγαπητοί φίλοι. Σε ένα τρελό, τρελό κόσμο. Όπου οι κυρίες της αριστοκρατίας ή της βλακείας ή τις μονομέρειες ορίονται και τρέχουν και δίνουν τα υπάρχοντά τους για κάτι σκυλάκια, για κάτι λουλού, για κάτι να τα εκπαιδεύσουμε, να τους βάλουν αρώματα, να τους πάνε σαν κουρία, να τους πάνε σαν κομματήρια, να τους δώσουν βιταμίνες, να τους δώσουν λεφτά. Την ώρα πεθαίνουν παιδιά σε όλο τον κόσμο, δηλαδή στις υπανάπτυκτες χώρες, εμείς δίνουμε τα πάντα σε σωματεία για τα ανυπεράσπιστα, μόνο για τα ανυπεράσπιστα σκυλάκια. Αγνούμε και διαφορούμε για όλα τα άλλα ζώα. Για τα ανυπεράσπιστα άλλα ζώα και για τους ανυπεράσπιστους έναντι των σκυλιών ανθρώπους
δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό δείχνει ότι η κοινωνία μας τελικά δεν είναι απάνθρωπη, δεν είναι αμόρφωτη, δεν είναι σκληρή, δεν είναι άδικη. Όλα αυτά είναι. Είναι και μια ηλίθια κοινωνία. Έτσι νομίζω. Γεια σας.